Γεια σας, γεια σας και καλώς ορίσατε στο κανάλι μου. Λοιπόν, σήμερα τι έχουμε, ξεκινάμε project «Καθαρίζουμε το σπίτι των πεθερικών μου». Ένα σπίτι που είναι σχεδόν εγκατελειμμένο και είναι δίπλα στο δικό μου και το οποίο σπίτι πρέπει σιγά σιγά να το φτιάχνουμε. Έχουμε ήδη ξεκινήσει δουλειές στον κήπο. Πάμε τώρα λοιπόν να δείτε πώς είναι η βεράντα. Σας προειδοποιώ ότι δεν είναι εύκολο το θέαμα, είναι λιγάκι δύσκολο, αλλά εδώ είμαστε να το φτιάξουμε. Έχει εγκαταληφθεί τα τελευταία 10 χρόνια από τότε που τους χάσαμε. Οπότε πάμε τώρα να δείτε πώς είναι η βεράντα, να ξεκαθαρίσουμε τι θέλουμε και τι δεν θέλουμε, να την καθαρίσουμε και γενικότερα να την κάνουμε πιο φιλόξενη. Είμαι λοιπόν η Κατερίνα, βλέπετε το Κατερίνα Diaries. Κάντε καφεδάκι και ελάτε μαζί μου. Και εδώ λοιπόν τώρα είναι η βεράντα, όπως τη βλέπετε, με πάρα πολλά πράγματα. Κάποια είναι και ωραία, όπως αυτό εδώ πέρα το μικρό σκαμνάκι, αλλά και κάποια άλλα είναι παλιά και άχρηστα παιχνίδια των παιδιών, τα οποία έχουν διαλυθεί για κάποιο λόγο, καρέγκλες. Είναι το θέμα λιγάκι κάπως, αλλά εδώ είμαστε να το φτιάξουμε. Ξεκινάμε λοιπόν, σηκώνουμε τα μανίκια γιατί έχουμε πάρα πολύ δουλειά να κάνουμε. Ό,τι βλέπω ότι αξίζει θα το κρύψουμε και θα σας το δείξω μετά. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Το πρώτο βήμα λοιπόν είναι να καθαρίσουμε τη βεράντα και μετά να πάμε στα εσωτερικά δωμάτια. Ο σύζυγος όπως βλέπετε είναι λίγο στεναχωρημένος γιατί αυτό εδώ είναι το πατρικό του σπίτι. Αυτό εδώ μεγάλωσε από μικρό παιδάκι που τον έφερναν τα πεθερικά μου για διακοπές. Μα και εγώ εδώ ερχόμουνα από το 92 που γνώρισα τον σύζυγο. Στο δικό μας σπίτι μπήκαμε το 2007. Οπότε έχω και εγώ πολλές αναμνήσεις, προσπαθούμε να ξεχωρίσουμε ό,τι αξίζει και ό,τι είναι καλό και τα άλλα να τα δώσουμε για ανακύκλωση. Ήδη έχουμε φέρει κάδους οι οποίοι είναι έξω από το σπίτι για να συλλέγουμε ό,τι χρειάζεται. Εδώ πέρα λοιπόν είχα και παιχνίδια των κοριτσιών σε κούτες που φαίνεται ότι μπήκανε κάποιοι και τα πήρανε, αλλά τους λέω δεν πειράζει, μη στεναχωριέστε, μπορεί να πήρανε τα παιχνίδια παιδάκια που απλά δεν είχανε. Και ξεκινάμε λοιπόν την καθαριότητά μας. Κάπου μπορεί να είδατε και τον παλιό μπουφέ της γιαγιάς που τον είχα πριν από 3 χρόνια στο σπίτι μου. Τώρα αυτόν θα τον δώσουμε γιατί έπιασε σαράκι, βασικά θα τον σπάσουμε και θα πάνε τα ξύλα για ανακύκλωση. Έπιασε λοιπόν σαράκι, οπότε φοβάμαι πάρα πολύ να τον βάλω ξανά μέσα. Και εδώ βλέπετε κάποια διακοσμητικά, το ένα από αυτά τα είχε φέρει ο σύζυγος όταν ήταν φαντάρος από τη Θεσσαλονίκη και μου το δίνει να το κρύψω. Και εδώ λοιπόν έχουμε ένα μικρό καυγά γιατί εγώ ήθελα να κρατήσω όλα αυτά τα μεταλλικά έπιπλα για βεράντα, τα οποία τα είχε βρει και αυτά ο πεθερός μου στα σκουπίδια και τα είχε κρατήσει. Εκείνος ήθελε να τα πετάξουμε γιατί ήταν πολύ σκουριασμένα. Εγώ πίστευα ότι άμα τα τρίψουμε και τα βάψουμε θα φαίνονται σαν καινούρια και τελικά κέρδισε ο σύζυγος και τα οποία θα τα δώσουμε και αυτά για ανακύκλωση. Έχουμε και τον Γιώργο που μας βοηθάει, τον οποίο Γιώργο μαζί με τον Κώστα, οι οποίοι είναι αδέλφια, τους ξέρουμε εδώ και 25-30 χρόνια, είναι σαν να είναι μέλη της οικογένειάς μας. Και αυτοί έχουν ζήσει σε αυτό το σπίτι, έχουν φτιάξει πολλά πράγματα, έχουν φάει μαζί μας, οπότε το πονάνε κι αυτοί. Προσπαθώ λοιπόν να καθαρίσω την κάθε γωνιά καλά, όσο πιο καλά γίνεται. Κοιτάξτε πως είναι ο κήπος. Θέλω να δείτε μετά το αποτέλεσμα, να δείτε πως έγινε η βεράντα. Εδώ είναι το πριν. Ήταν το σπίτι 8 με 9 χρόνια εγκατελειμμένο, οπότε είχαν μαζευτεί πολλά άχρηστα αντικείμενα, σκουπίδια, φύλλα από τα δέντρα. Εκκρεμότητα είναι αυτά τα δύο ψυγεία, τα οποία θα πάνε και αυτά για ανακύκλωση. Και πάμε να δείτε πως έγινε αφού κάναμε ένα πολύ καλό πλύσιμο.
Λοιπόν, όπως βλέπετε έχει αδειάσει αρκετά η βεράντα. Θα σας δείξω και σε τι φάση είναι ο κήπος. Μέσα που ακούτε είναι που σπάμε κάποια παλιά έπιπλα, γιατί έχουμε και μέσα να φτιάξουμε το σπίτι. Νομίζω ότι μαζεύτηκε σιγά σιγά, ευτυχώς είχαμε βοήθεια. Κοιτάξτε πόσο μεγάλη είναι και πόσο ωραία είναι. Και αν φτιαχτεί και κάπως, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο το σπίτι. Πάμε να σας δείξω τον κήπο μας. Και εδώ λοιπόν είναι όλα αυτά που βγάλαμε από τη βεράντα. Συν κάποια άλλα πράγματα που πρέπει να πεταχτούν, και εδώ στο πλάι βλέπετε τον κήπο που βέβαια είναι κατελημένος, αλλά εδώ είμαστε να τον φτιάξουμε, να τον αναμορφώσουμε ξανά, να το κάνουμε το σπίτι όπως ήταν. Κοιτάξτε πόσο μεγάλο είναι το οικόπεδο, πάρα πολύ ωραίο, με πάρα πολλές δυνατότητες, έτσι, πάρα πολλές, έχει πολλά πράγματα να κάνεις εδώ. Έχω καινούρια τώρα πράγματα να ασχολούμαι, καινούρια project. Λοιπόν, τώρα τι θα κάνουμε, πάμε να σας δείξω τελικά τι κράτησα από όλα αυτά. Ένα haul από τη βεράντα των πεθερικών μου και μετά θα πλύνουμε, θα έχω και πλάνα από το πλύσιμο και θα δείτε το τελικό αποτέλεσμα. Και πάμε λοιπόν να σας δείξω το τελικό αποτέλεσμα. Το πλακάκι αυτό πρέπει να είναι γύρω στα 50 χρόνια. Είναι πλακάκι μοσαϊκού, είναι καταπληκτικό. Εγώ το θυμάμαι από τότε που μέναμε εδώ πριν κάνουμε το δικό μας σπίτι. Όποτε το σφουγγάρισμα αυτό έλεγα, όποτε το σφουγγάριζα αυτό έλεγα στην πεθερά μου. Πόσο ωραίο είναι. Κοιτάξτε λοιπόν πόσο άνοιξε ο χώρος. Νομίζω ότι όλα τα πετάξαμε. Εδώ πέρα λοιπόν έχω βάλει κάποια παλιά παιχνίδια των κοριτσιών και θα τα ξεκαθαρίσω, θα δούμε τι θα κρατήσουμε και τι όχι. Και εδώ πέρα μόνο έχει μείνει ένα παλιό ψυγιάκι, στο οποίο έχουμε μέσα αναψυκτικά, νερά, μπύρες, φαγητό για τα παιδιά που δουλεύουν και φτιάχνουν το σπίτι. Οπότε προς το παρόν θα μείνει εδώ και μετά θα φύγει. Ένα ωραίο τραπέζι, το οποίο είναι με μάρμαρο, φυσικά και το κρατήσαμε. Και όλα τα άλλα, όπως βλέπετε, αδειάσανε. Εντάξει, είναι πάρα πολύ ωραίο, τουλάχιστον είναι καθαρό αυτό που θέλουμε, να είναι καθαρό και μαζεμένο. Και είμαστε λοιπόν αρκετές μέρες μετά και πάμε να σας δείξω τι διάλεξα από τη βεράντα. Τώρα, το είπα και στο βιντεάκι, το σπίτι αυτό των πεθερικών μου είναι κατελημένο εδώ και 10 χρόνια. Και ενώ ο πεθερός μου και η πεθερά μου ήταν καταπληκτικοί γονείς και σε μένα προσωπικά ο πεθερός μου φέρθηκε όχι απλός πατέρας, κάτι πάνω από πατέρας, του άρεσε να μαζεύει πράγματα. Και δεν είναι μόνο ότι είχε πολλά πράγματα, ότι αγοράζανε πράγματα από τη λαϊκή και από το παζάρι ως εκεί οι άνθρωποι, έτσι δεν αγοράζανε κάτι από ένα πιο ακριβό μαγαζί, αλλά έβρισκε και πράγματα από εδώ και από εκεί. Ήταν αυτό έτσι ένα, δεν είναι κακό πάντα, αλλά εντάξει άμα μαζεύεις, στο τέλος δεν ξέρεις και πού να τα βάλεις. Οπότε μας άφησαν όλα αυτά, βέβαια ήταν πάρα πολύ άξιοι άνθρωποι και πρέπει έτσι να το πω αυτό, όλα αυτά που έχουμε στηρίζονται στους αγώνες τους. Σε ένα μηχανουργείο δούλευε ο πεθερός μου και από εκεί πέρα μάζευε αυτό που μπορούσε και έφτιαξε πράγματα για τα παιδιά του. Λοιπόν, ήθελα απλά να το πω, οπότε πάμε να δείτε τι μάζεψα τη βεράντα. Τώρα έχουμε συνέχεια μέσα στο σπίτι, βιντεάκια που θα δείτε κάποια στιγμή αργότερα. Έχουμε ξεκινήσει και έχουμε μπει μέσα στο σπίτι και έχουμε αδειάσει, είχε πολλά παλιά έπιπλα που δεν είχαν καμία αξία. Οπότε θα το φτιάξουμε λιγάκι, θα το βάψουμε, ίσως αλλάξουμε για κάποιο πλακάκι, λίγα πράγματα και να είναι πιο έτσι λειτουργικό και πιο ωραίο. Λοιπόν, ξεκινάμε από το καλύτερο. Φόρεσα και γάντια γιατί ο λόγος είναι ότι είναι πάρα πολύ σκουριασμένο και το καλύτερο είναι αυτό εδώ το φαναράκι που είναι φανάρι από καράβι. Έχει μέσα λαμπίτσα και έχει εδώ και καλώδιο που μπορείς να το ενώσεις κάπου και να ανάβει. Καταπληκτικό. Αμέσως στο μυαλό μου πήγε στα Χριστούγεννα. Θέλω να το έχω σε μια γωνιά. Εγώ βάζω μέσα ένα LED κεράκι, κάτι άλλο, αν δεν μπορέσουμε να το φτιάξουμε. Είναι όμως πολύ σκουριασμένο, γι' αυτό και φοράω γάντια. Μου είπε ο σύζυγος ότι θα μου το φτιάξει εκείνος. Κοιτάξτε πόσο ωραίο είναι. Και είμαι τυχερή, ναι, είμαι τυχερή. Πάμε λοιπόν στα επόμενα. Στα επόμενα δεν χρειάζεται να βάλω γάτια. Πήρα λοιπόν δύο τέτοια σκαμνάκια. Ένα αυτό το πιο παλιό και ένα λιγάκι πιο καινούριο. Αυτό νομίζω ότι μπορείτε να το βρείτε και σε κάποιο πανηγύρι. Αυτό μου άρεσε πολύ που είναι αρκετά παλιό, έτσι με πρόκειες από πάνω καρφωμένο.
και το οποίο σκαμνάκι θα το τρίψω, θα το φτιάξω και θα το βάλω πάνω στην κουζίνα μου, πάνω στον μπάγκο. Πρέπει να έχετε δει τέτοια σκαμνάκια σε κάποια άλλα βιντεάκια, ειδικά του εξωτερικού. Και το οποίο χρησιμοποιείται έτσι για βοηθητικό μικρό μπάγκο. Βάζεις επάνω ζάχαρη, καφέ, από κάτω φλιτζάνες, θα το δούμε πώς θα γίνει. Λοιπόν, βρήκα μία οβίδα, κάτι τέτοιο μου πως σύζυγος ότι είναι αυτό, η οποία είναι μπρούτζινη. Δεν ξέρω πώς ήρθε στην κατοχή τους και μ' άρεσε πάρα πολύ, γιατί μπορούμε να το κάνουμε βάζο και να το βάλουμε πίσω από τον καναπέ που σας έδειξα, που βάλαμε τα ξύλα σαν μία μικρή εταζιέρα. Λοιπόν, μπορώ λοιπόν να βάλω αυτό εδώ, πάρα πολύ ωραίο, πραγματικά δεν ξέρω πώς θα έχει βρει όλα αυτά τα πράγματα. Και βρήκαμε και δύο ακόμα μπρούτζινα χειροπήγια, πολύ ωραία, πολύ βαριά, αυθεντικά, και τα οποία θα τα βάλω κάπου μέσα στο σαλόνι, εννοείται ειδικά για φθινοπωρινή διακόσμηση. Θα τα φτιάξουμε, θα τα τρίψουμε. Σας έχω ήδη πει τρόπους για να τρίψουμε μπρούτζινα, θα το δούμε όμως. Λοιπόν, ένα τέτοιο πολύ ωραίο πύλινο κανατάκι, το οποίο μου άρεσε πολύ και αυτό μπορούμε να το βάλουμε στην κουζίνα μας. Άλλωστε τέτοια πραγματάκια βρίσκει στο Ζάρα Home πανάκριβα. Οπότε λέω μια ευκαιρία είναι, αφού τα βρήκα. Προσπαθώ να διαλέξω τα καλύτερα και αυτά που έχουν αξία κάθε φορά. Έχω διαλέξει και μέσα από το σπίτι, θα δείτε τι έχω διαλέξει. Βέβαια μέσα δεν είχε κάτι τόσο αξιόλογο, αλλά όμως όλο και κάτι βρήκα. Ειδικά κάποια χειροποίητα της πεθεράς μου, αυτά τα κράτησα όλα εννοείται. Κάτι άλλα που ήταν έτσι πολύ πολύ φτηνά, που δεν ήταν τίποτα αξίας, αυτά τα δώσαμε για ανακύκλωση, αλλά όλα τα χειροποίητα τα κράτησα. Λοιπόν, εδώ θα βάλω γάντια τώρα, γιατί και αυτό εδώ πέρα είναι σκουριασμένο. Βρήκαμε μέσα στο γήπο αυτό εδώ το κράνος, το οποίο είναι από κάποιον έτσι που έχει πολεμήσει, δεν ξέρω τι. Νομίζω ότι είναι καταπληκτικό, συλλεκτικό, υπέροχο, μπρούτζινο κι αυτό, πάρα πολύ βαρύ. Απορώ τότε οι άνθρωποι πως το είχαν στα κεφάλια τους, και το οποίο θα το φτιάξουμε κι αυτό και θα το βάλω κάπου, θα βάλω μέσα έτσι ένα ψεύτικο λουλουδάκι, κάτι τέτοιο θα το κάνω. Και τελευταίο που βρήκα είναι αυτό εδώ πέρα το πύλινο πιθάρι, το οποίο ήθελα τέτοια πάρα πολύ καιρό, ειδικά για να φτιάξω το σαλόνι, γιατί σας είπα ότι θα αλλάξει λιγάκι η διακόσμηση, θα είναι σε κάποιο άλλο στυλ. Τώρα το βρήκα, αλλά δεν πειράζει, εδώ είμαστε κι αλλιώς. Βρήκα και άλλα δύο πύλινα μέσα στο σπίτι, οπότε θα τα φτιάξουμε όλα μαζί, θα τα βάψουμε με τον τρόπο που θα σας δείξω και θα γίνουν όμορφα διακοσμητικά. Αυτά λοιπόν είναι το πρώτο haul από το σπίτι των πεθερικών μου. Συνεχίζουμε, έχουμε και κήπους, έχουμε πολλά πολλά πράγματα. Θα είναι full τα βίντεο όλο τον καιρό, έχουμε πολλές διακοσμήσεις. Πολλά πολλά φιλιά, θα τα πούμε σε επόμενο χαρούμενο και πάντα καλοκαιρινό βιντεάκι. Γεια σας!